Το μήνυμα του εορτασμού είναι τα μουσεία να γίνουν φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών για την ενίσχυση της μόρφωσης, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς. Από τότε πέρασαν 41 χρόνια. Το μήνυμα του εορτασμού παραμένει όμως πάντοτε εξαιρετικά επίκαιρο. Από το 1992 και εξής, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το ΙΚΟΜ, επιλέγει ένα κοινό θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι εκδηλώσεις των μουσείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι μουσεία και διαδίκτυα, όπως ακούσατε, νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό. Είναι διεθνώς αποδεκτό στον χώρο της μουσιολογίας ότι τα μουσεία είναι και πρέπει πάντα να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, χάρη της οποίας υπάρχουν και την οποία οφείλουν να υπηρετούν. Πιστεύω ότι αν υπάρχει ένας οργανισμός που έχει την δικαιοδοσία να μιλήσει στις νέες γενιές για την ιστορία των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, αυτός είναι ο ΟΤΕ. Μέσα από τα δίκτυά μας έχουν μεταφερθεί ειδήσεις και ντοκουμέντα που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας. Πολλές γενιές ανθρώπων έχουν μοιραστεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους μέσα από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Τηλεγραφήματα, τηλεόραση, ίντερνετ, κινητή τηλεφωνία, δορυφόροι, οπτικές ίνες, όλη η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας βρίσκεται σήμερα στις συλλογές του μουσείου μας. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου φιλοξενεί πάνω από 3.400 αντικείμενα και πάνω από 25.000 ιστορικά αρχεία. Έχουμε τηλεφωτογραφίες από τα σημαντικά και πολιτικά, αθλητικά και διεθνή γεγονότα της περίοδου από το 1949 έως το 1988. Στον Όμιλο ΟΤΕ θέλουμε να είμαστε ο πρωταγωνιστής των τεχνολογικών εξελίξεων στην Ελλάδα και φορέας αλλαγής και προόδου. Όραμά μας είναι με τη βοήθεια της τεχνολογίας να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Για να πάμε μπροστά, πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Η πεποίθησή μου είναι ότι κανένας λαός δεν μπορεί να προοδεύσει αν δεν γνωρίζει την ιστορία του και τη διαδρομή του από το χθες μέχρι το σήμερα. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών φωτίζει ένα μέρος της δικής μας διαδρομής μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Μπορούμε να δούμε πώς έχουμε φτάσει ως εδώ και να φανταστούμε πόσο μακριά μπορούμε να πάμε.